και κύριοι, χαίρετε. Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ο κύριος Ευθύμιος Χριστοδούλου μετακινείται στη θέση του διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ ο κύριος Στέφανος Μάνος θα είναι ο νέος υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Νέος υπουργός Εθνικής Οικονομίας τοποθετείται ο κύριος Κωνσταντίνος Δούσης. Υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Καραμαλή, και με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, κύριο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, θα συγκληθεί την ερχόμενη εβδομάδα σύσκεψη των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων για την πορεία των εθνικών μας θεμάτων. Αναχωρεί αύριο ο πρωθυπουργός κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για επίσημο τριήμερο ταξίδι στη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και εκπροσώπους κρατικών οικονομικών οργανισμών, καθώς και επιχειρηματίες. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον αρχηγό του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, Νίλ Κίνοκ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ανδρέας Παπανδρέου. Εκπρόσωποι από 42 χώρες και δεκάδες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο θα πάρουν μέρος στη διάσκεψη των Αθηνών που θα γίνει από τις 8 έως τις 11 Απριλίου για τα προβλήματα της Μεσογείου και της Ευρώπης. Μηδενική θα είναι από το Μάρτιο η παρακράτηση φόρου για εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων έως 1.700.000 δραχμές. Πρόστιμο και πέρα των διαφορών φόρου που προκύπτουν από τους ελέγχους θα πληρώνουν από φέτος οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δηλώνουν την ακριβή επιφάνεια των ακινήτων τους. Παρατείνονται σύμφωνα με πληροφορίες οι εκπτώσεις για άλλες 15 ημέρες. Σπίραλα θρεμπόρων που εισήγαγαν πολυτελή αυτοκίνητα εξάρθρωσε η Ειδική Υπηρεσία Τελωνιακών Ερευνών Θεσσαλονίκης. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ αναχώρησε το πρωί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα πραγματοποιήσει πενθήμερη επίσημη επίσκεψη. Αύριο ο Τούρκος Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο George Bush. Κυρίες και κύριοι, νεότερες ειδήσεις μπορείτε να παρακολουθήσετε στις 6 με την Αναδούκα. Καλό απόγευμα!